Βρισκόμαστε στην Πέλα, την πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, που στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. με βασιλιά τον Κάσανδρο γνωρίζει τη μεγαλύτερη ακμή της. Τα πλούτη που έχουν εισρεύσει στην πόλη μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτυπώνονται σε κάθε πτυχή της ζωής των κατοίκων της. Τα όρια του Άστεως επεκτείνονται, η αγορά γίνεται μία από τις μεγαλύτερες του τότε γνωστού κόσμου και ορισμένες οικίες εύπορων πολιτών αποκτούν ασυνήθιστα μεγάλες διαστάσεις, πολυτελή οικοσκευή και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική διακόσμηση. Οι πιο γνωστές, η οικία του Διονύσου και η οικία Αρπαγής της Ελένης, καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα δύο οικοδομικών τετραγώνων αμέσως νότια της αγοράς. Τα ονόματα που τους έχουν δοθεί είναι συμβατικά και αντλούν την έμπνευσή τους από κάποια από τα θέματα των περίφημων ψηφιδωτών που κοσμούσαν ιδιαίτερα δωμάτια του σπιτιού, τους Ανδρώνες. Εκεί διοργανώνονταν πλουσιοπάροχα συμπόσια, μια ψυχαγωγική ασχολία που θεωρούνταν ως αριστοκρατική, όπου μόνο άντρες είχαν το αποκλειστικό προνόμιο συμμετοχής, με εξαίρεση τις εταίρες. Οι κύριες ψηφιδωτές παραστάσεις που δέσποζαν στο κέντρο των Ανδρώνων ήταν περίοπτες από τους συνδετημόνες του συμποσίου, ενώ τα δάπεδα των προθαλάμων και των κατοφλιών κοσμούνταν με γεωμετρικά σχέδια ή δευτερεύουσες εικονιστικές παραστάσεις. Τα εικονογραφικά θέματα που έχουν επιλεγεί δεν είναι τυχαία. Το κυνήγι που απαντάται ως θέμα και στις δύο οικίες, τη μια φορά με θύραμα ένα λέοντα και την άλλη ένα ελάφι, αποτελούσε την κατεξοχήν ανδροπρεπία σχολεία των ευγενών. Μπροστά στα μάτια των ανδρών θαμώνων προβάλλονταν οι αρετές της σωματικής ρώμης, της ανδρείας, της δύναμης, ενώ στοιχεία αφηρωισμού, όπως η γυμνότητα και τα ξανθά μαλλιά των απεικονιζόμενων μορφών, ενισχύουν την εξειδανικευμένη εικόνα του Μακεδόνα αριστοκράτη. Όλα συνηγορούσαν στην προβολή του ανδρικού προτύπου της εποχής. Σε άλλους Ανδρώνες, οι παραστάσεις είναι παρμένες από τη σφαίρα του μύθου. Στον μεγαλύτερο Ανδρώνα της οικίας Αρπαγής της Ελένης, ένα τεράστιο ψηφιδωτό με θέμα μία από τις πιο γνωστές μυθικές απαγωγές γυναικών, εκείνη της Ελένης από το Θησέα, στοχεύει και πάλι στην υποσυνείδητη ή και συνειδητή αλληλεπίδραση του θεατή συμποσιαστή αφενός με το ανδροπρεπές εικονογραφικό πρότυπο του μυθικού ήρωα και αφετέρου με το διάχυτο ερωτισμό της σκηνής που συνάδει απόλυτα με το περιβάλλον του συμποσίου. Η ιδέα της ανδρικής κυριαρχίας, του κλαίους και της δύναμης που ενυπάρχει μέσα σε σκηνές μάχης όπως της αμαζονομαχίας που βρέθηκε στον μικρό Ανδρώνα της ίδιας οικίας, ήταν εξίσου σημαίνουσα για τους απόστρατους Μακεδόνες εταίρους που είχαν επιστρέψει από τη μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολή. Ο Διόνυσος, ο κατεξοχήν θεός του κρασιού πάνω σε πάνθυρα που κοσμεί τον έναν Ανδρώνα της οικίας Διονύσου, μοιάζει να πρωταγωνιστεί ως εμβληματική μορφή των ενωποσιών που λάμβαναν χώρα, ενώ εξωτικά όντα, όπως ο γρίπας που κατασπαράσει ελάφι στο κατόφλι του Ανδρώνα, παραπέμπουν στην ανατολίζουσα προέλευση του συμποσίου. Το ζεύγος κεντάβρων που κρατούν αγκία στον άλλο προθάλαμο της οικίας εισάγουν τους θαμώνες στην ατμόσφαιρα του συμποσίου. Οι συγκεκριμένες ψηφιδωτές παραστάσεις αντέγραψαν με ελεύθερο τρόπο γνωστά εικονογραφικά πρότυπα της εποχής, θυμίζοντάς μας κάποια σύγχρονα έργα μνημιακής ζωγραφικής και δίνοντάς μας μια γεύση για τους χαμένους πλέον ζωγραφικούς πίνακες των ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Πάνω σε ένα τεχνητά διαμορφωμένο τραχή έδαφος από ποταμίσχες κροκάλες και στη συνέχεια μια στρώση κονιάματος που αποτελεί τον πρόγονο του σημερινού σκυροδέματος, δημιουργούνταν η ζωγραφική σύνθεση με την τοποθέτηση των κατάλληλων ψηφίδων, ποικίλων μεγεθών και χρωμάτων, επιμελώς διαλεγμένων από θαλάσσιες ακτές και ποταμίσχες όχθες. Πρόκειται για έργα έμπειρων και επιδέξιων καλλιτεχνών που κατάφεραν να αποδώσουν την αίσθηση της τρίτης διάστασης χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα έδρασης των μορφών και φωτοσκιάσεις, να προσδώσουν πλαστικό όγκο στα σώματα και ρεαλισμό στις κινήσεις τους. Διατήρησαν το σύνηθες μαύρο φόντο των ψηφιδωτών του 4ου αιώνα π.Χ., αλλά πρωτοπόρησαν στην εφαρμογή νέων τεχνικών. Χρησιμοποίησαν λεπτές ταινίες μολύβδου ή ψημένου πυλού για την απόδοση κάποιων περιγραμμάτων και ανατομικών λεπτομεριών των μορφών. Ήταν επίσης από τους πρώτους που εφάρμοσαν τη μεικτή τεχνική
με συνδυασμό φυσικών και τεχνητών ψηφίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο στεφάνι και στο θύσανο του θύρσου του Διονύσου. Ένας από αυτούς, ο Γνώσης, περήφανος για το έργο του, μας χάρισε την αρχαιότερη υπογραφή ψηφοθέτη που είναι γνωστή μέχρι σήμερα. Η τεχνική αρτιότητα και η επιμελημένη εργασία που κρύβουν τα ψηφιδωτά της Πέλλας μαρτυρούν ότι πρόκειται για έργα ενός οργανωμένου εργαστηρίου που πιθανότατα εργάστηκε και στη Βεργίνα, στο Δυράχιο και ίσως σχετίζεται και με το ψηφιδωτό της Σικιώνας. Φτιάχτηκαν στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., την εποχή που η τεχνική των βοτσαλωτών δαπέδων βρισκόταν στο απόγειό της και η οικονομική ευμάρεια της μακεδονικής ελίτ της Πέλλας επέτρεπε τη δημιουργία τους. Αποτελούν και αυτά ενδείξεις του τρόπου ζωής μιας κοινωνίας που είχε επίγνωση ότι ζούσε σε μια μεγαλούπολη του τότε κόσμου, εξωστρεφή, εμποτισμένη με νέες νοοτροπίες και ιδέες που έφερε το μεγάλο άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.